σας πάω σε μια εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιείται αυτή την ώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Μια στιγμή για μια ζωή. Καλημερίζω την κυρία Τζίνα Τσαντρίζου. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Μια προσπάθεια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα με στόχο πραγματικά να δοθεί αυτό το πολύτιμο δώρο που λέμε πάρα πολύ συχνά από το πλαίσιο της εκπομπής ή στο ίδιο πλαίσιο της εκπομπής, ότι ναι, πραγματικά μια δικιά μας απόφαση μικρή μπορεί να χαρίσει ζωή σε κάποιον άνθρωπο. Σωστά κυρία Τολιεράκη, καταρχήν να ευχηθώ μια όμορφη και δημιουργική χρονιά. Ο σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου είναι πάγια δέσμευση και αποτελεί, πέρα από την ενεργή συμβολή μας στη στήριξη των επιχειρήσεων, να αναλαμβάνουμε με μεγαλύτερη ευθύνη πρωτοβουλίες που αφορούν το συνολικό καθήκον μας προς την κοινωνία των πολιτών. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία από αυτές. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και άνοιξε και η ιδέα αυτή του να διοργανώσετε αυτή την αιμοδοσία. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια πράξη αλτρουισμού, αλληλεγγύης, αγάπης και προσφοράς για τον άνθρωπο προς τον συνάνθρωπο. Και είναι ένα μικρό θαύμα ψυχής. Δεν μας πτωεί το κρύο. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι λιγάκι δύσκολη ημέρα. Παρά τα αυτά, έχουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους από το Βενιζέλιο, την μονάδα. Και περιμένουμε να ανταποκριθεί ο κόσμος της βιομηχανικής περιοχής, ο κόσμος που περνάει, και να προσφέρει αυτό το μικρό θαύμα. Και βέβαια σε μια περιοχή όπου γίνεται η αιμοδοσία, κυρία Τσαντρίζου, συγγνώμη, που ξέρετε είναι γεμάτη με ανθρώπους του μόχθου και της προσφοράς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Για το ΣΕΦΠΗ αλλά και για μένα προσωπικά η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί κομβικό μέρος της φιλοσοφίας μας και της στρατηγικής μας. Είναι άριστα συνδεδεμένη με την κοινωνική και οικονομική ζωή της ΒΥΠΕ και αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι μας αποτελούν τη δύναμη. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν την ευθύνη που μας αναλογεί, στόχος μας είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων με την κοινωνία και το ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών μας. Συνεπώς, γι' αυτό είναι και το σύνθημα αυτό, μια στιγμή για μια ζωή. Άκρως πετυχημένο. Με την κίνηση αυτή ενισχύονται νοσοκομεία, όποιος έχει ανάγκη αυτή την προσφορά δώρο ζωής του καθενός που θα μπορέσει, θα θελήσει να προσφέρει, ή υπάρχει κάποια τράπεζα αίματος? Γιατί είναι ένα συχνό ερώτημα και εγώ θέλω να σας το θέσω αυτό το ερώτημα. Αυτό θα σας το απαντήσει πιο σωστά ο γιατρός που έχουμε εδώ πέρα εν συνεχεία, αλλά να προσθέσω ότι εμάς επιθυμία και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη. Αυτό δίνει την απάντηση. Να ενισχύσουν οι μονάδες αιμοδοσίες του νοσοκομείου μας και να χαρίσουν οι εθελοντές αιμοδότες ζωής σε όσους το χρειάζονται. Και αυτό προσκαλώ σήμερα όλο τον κόσμο να ανταποκριθεί, να σταματήσει εδώ πέρα, να γίνει η γνωριμία και να μας δώσει λίγη στιγμή για πολλή ζωή. Το να σταματήσει εδώ πέρα τι ακριβώς σημαίνει, γιατί πρέπει να πούμε και σε ποιο ακριβώς σημείο της βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου γίνεται αυτή η προσπάθεια? Ναι, είμαστε στην οδό Α, στο πρατήριο της ΕΚΟ, της Super Creta Gas. Και επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ότι είναι μεγάλη η προσφορά ήδη που γίνεται από τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, από τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες της ΒΥΠΕ, που με μεγάλο αίσθημα ευθύνης πολλές φορές έχουν ήδη οργανώσει σε εταιρικό επίπεδο εθελοντικές αιμοδοσίες αλλά και δράσεις με κοινοφελούς σκοπούς. Θεωρήσαμε λοιπόν και η Super Creta Gas ότι δεν μπορεί να μένει αμέτωχη και στη συνεργασία με το ΣΕΦΠΗ οργανώνουμε αυτή την ημέρα που ο εθελοντισμός για εμάς είναι πολιτισμός. Μα ούτως ή άλλως οι ανάγκες είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλες. Τουλάχιστον αυτό το οποίο καταγράφουμε και από τα ρεπορτάζ, κυρία Τσαντρίζου, είναι ότι η προσφορά των κριτικών είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλη. Ότι όλες αυτές οι προσφορές του καθενός καλύπτουν όχι μόνο έκτακτα περιστατικά αλλά και χρόνιες ανάγκες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στην καθημερινότητά τους χρειάζονται αυτό το αίμα που προσφέρεται, και μάλιστα μπορεί να με διαψεύσει ο γιατρός στη συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος είναι ο κύριος Κώστας Διαφωνίδης, έτσι? Αλλά νομίζω ότι βοηθάμε και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, όπου υπάρχει πρόβλημα, όπου αντιμετωπιστεί πρόβλημα,
όπου ζητηθεί βοήθεια, έχουμε την δυνατότητα να το καλύψουμε με αυτή τη δύναμη ψυχής που διαθέτουμε. Σωστά, κυρία Δουλγεράκη. Εγώ θα επιμείνω να πω ότι πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο. Οφείλουμε να γίνουμε ο άνθρωπος που επιθυμούμε, να γίνουμε η αλλαγή που αναμένουμε, να αγαπήσουμε τον άνθρωπο γιατί είμαστε εμείς. Και με αυτό θα μείνω για τη σημερινή ημέρα. Νομίζω, ας είμαστε οι άνθρωποι που θέλουμε να, ας γίνουμε οι άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε. Λοιπόν, η διαδικασία έχει ξεκινήσει, λέμε, σωστά, η οποία σωστά αναμένεται να ολοκληρωθεί. Κυρία Τσαντρίζου, τι ώρα? Μέχρι τις 1.30 ώρα θα είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα, υποδέχονται τον κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει στη συνέχεια όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή για όποιον πάει να δώσει αίμα, ότι εκεί γίνονται πάντα και οι απαραίτητες εξετάσεις, ότι πρέπει να έχεις ένα ορισμένο όριο ηλικίας, δηλαδή ποια οι γιατροί, εμείς πρέπει να είμαστε σίγουροι αφού βρίσκονται εκεί, διότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χωρίς κίνδυνο γίνεται αυτή η προσφορά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, και θα παρακαλούσα, αν έχετε την καλοσύνη, να μιλήσουμε και με τον κύριο Διαφωνίδη, τον γιατρό. Ναι. Είμαι σε ανοιχτή ακρόαση. Α, ήδη λοιπόν, είσαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την συνενώση που έχει γίνει μεταξύ ημών και του ΣΕΒΠ για αυτή την εθελοντική αιμοδοσία. Που είναι τόσο απαραίτητη όσο έλεγα, όπως έλεγα με κύριε Διαφωνίδη και πριν στην κυρία Τσαντρίζου, είναι τόσο απαραίτητη αλλά και τόσο καταλυτική για όλους εμάς, διότι δεν είναι μόνο τα έκτακτα περιστατικά, είναι και εκείνα τα χρόνια νοσήματα, άνθρωποι που χρειάζονται στην καθημερινότητά τους το αίμα. Και εμείς με αυτή την προσφορά, διότι οι εθελοντικές αιμοδοσίες είναι ένα καθημερινό πια φαινόμενο σε όλη την Κρήτη, αλλά κυρίως εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, φροντίζουμε αυτό το αίμα να το καλύπτουμε, έτσι. Βεβαίως, αληθεύει αυτό, και βεβαίως πρέπει να επισημάνω το γεγονός ότι με τη βοήθεια των φορέων όπως και συγκεκριμένου του συνδέσμου, εδώ και χρόνια πλέον οι προσπάθειες είναι θετικές, καρποφόρες, και η εθελοντική αιμοδοσία πλέον έχει θετικά αποτελέσματα, σε σημείο να καλύπτουμε και τα έκτακτα περιστατικά αλλά και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν μονάδες αίματος, και σε ορισμένες περιπτώσεις όπως συνέβη την περίοδο του COVID να είμαστε σε θέση να βοηθούμε μονάδες των Αθηνών ή και της Θεσσαλονίκης. Φυσικά εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Ευελπιστούμε η αιμοδοσία να έχει ακόμη περισσότερο θετικά αποτελέσματα και περισσότερες συγκεντρώσεις αίματος και μονάδες αίματος. Μα ούτως ή άλλως, γιατρέ, τρόπος ζωής γίνεται από κάποιο σημείο και μετά. Και, δεν μας κάνει και κακό, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι μια πτυχή αλτρουισμού που μέσα από μια μονάδα αίματος διάρκειας 10 με 15 λεπτών βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Αλλά αυτό έχει να κάνει βέβαια και με ένα γενικότερο σκεπτικό, το ότι εμείς πλέον είμαστε σε θέση με την κινητή μονάδα να φτάσουμε σε οποιοδήποτε σημείο του Ηρακλείου και όχι μόνο, αλλά και της Ανατολικής Κρήτης. Κύριε Διαφωνίδη, πείτε μου στα αλήθεια, υπάρχει μέρα που η κινητή μονάδα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, θα ρωτούσα το αντίστοιχο βέβαια και το πανεπιστημιακό, έχει μείνει σταθμευμένη μέσα στο χώρο του Βενιζέλιου Νοσοκομείου? Γιατί τουλάχιστον από αυτά τα οποία καταγράφω από το ρεπορτάζ, είστε κάθε μέρα έξω. Ναι. Τόσο εμείς σαν κινητή μονάδα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου που διαθέτουμε αυτό το όχημα εντός του οποίου γίνονται οι αιμοληψίες, άλλο τόσο και το αδελφό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει κινητή μονάδα και είμαστε σε καθημερινή κίνηση, τόσο εμείς όσο και άλλοι, και πολλές φορές και δύο φορές εντός της ημέρας, και πρωί και απόγευμα, ανάλογα με τις δυνάμεις που διαθέτουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα σχετικά με τα πανεπιστήμια. Οι ανάγκες όμως τρέχουν. Και σε αυτό προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χάρη όμως και τις προσπάθειες των φορέων, που θέλω να το επισημάνω αυτό. Δεν μπορούμε να υπάρξουμε εμείς εάν αυτή τη στιγμή δεν μας έχει
καλέσει ο σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου να έρθουμε εδώ πέρα. Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Είναι ομοφλός ο οποίος θα δημιουργήσει την κίνηση για να μπορέσουμε εμείς να έρθουμε να εξυπηρετήσουμε, να μαζέψουμε τις μονάδες αίματος για να βοηθήσουμε τους συνάνθρωπούς μας. Φυσικά θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, όπως πολύ σωστά το έχει επισημάνει, επειδή ο χώρος ακόμα στο μηχανικός είναι χώρος μόχθου και επειδή γνωρίζουμε ότι πολλοί εργαζόμενοι εδώ είναι και εθελοντές αιμοδότες, προσπαθούμε μέσα από αυτή την κίνηση, πέρα από τις οποιασδήποτε αιμοληψίες που κάνουν η κάθε μία επιχείρηση από μόνοι τους, ευελπιστούμε να κάνουμε συγκεντρωτικά σε σταθερή βάση ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπως θα δημιουργηθεί η εξέλιξη των πραγμάτων θα μας οθήσει, να ερχόμαστε να βοηθάμε εδώ πέρα και στον τόπο εργασίας, να συνευρισκόμαστε μαζί με τους εργαζομένους για να παίρνουμε το αίμα. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό έτσι όπως το λέτε, δηλαδή αιμοδοσία, εθελοντική αιμοδοσία σε τακτική βάση, σε συγκεκριμένους χώρους, χρόνους, εντός της βιομηχανικής περιοχής, έτσι ώστε να μπορεί και εκείνος ο οποίος σήμερα δεν είναι εύκολο να δώσει αίμα στην αυριανή ημέρα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και θέλω να υπενθυμίσω αυτό το, για να μην υπάρχει σαν πυροτέχνημα να δημιουργείται η οποιαδήποτε κίνηση από μεριάς του συνδυασμού σε συνεργασία με το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, απότερος στόχος της κινητής μονάδας είναι αυτός, να δημιουργείται σε σταθερή βάση, σταθερή ημέρα ή και ή δυνατόν και ώρα συγκεκριμένο σημείο όπου μπορεί να μας βρίσκει ο εργαζόμενος. Όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, αυτό το πράγμα το έχουμε επιτύχει και στη Λόγια, στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου μπορείτε. Κάθε Σάββατο μας συναντά εκεί, είτε είναι ο Ηρακλειώτης, είτε είναι ο τουρίστας, γιατί και τέτοιους έχουμε που μας βρίσκουν εκεί πέρα και από τα άλλα μέση της Ελλάδας και με αιμοδοτούν. Η αλήθεια είναι ότι όποιος παρατηρήσει, η αλήθεια είναι ότι όποιος με αυτή την αναφορά που κάνετε με τώρα γιατρέ, όποιος παρατηρήσει τα σημεία ραντεβού τα οποία δίνονται για εθελοντικές αιμοδοσίες, ναι, αυτό θα διαπιστώσει, ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε συγκεκριμένους χώρους που δεν είναι μόνο η Λότζια, είναι ας πούμε ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στην Αλικαρνασσό και κάποιες άλλες περιοχές, ότι εκεί πάτε συχνά πυκνά σαν ένα τακτικό ραντεβού, έτσι ώστε να διευκολυνθεί εκείνος ο οποίος μπορεί, θέλει να προσφέρει, για να μην ταλαιπωρείται. Ακριβώς. Έχετε συλλάβει το νόημα της όλης προσπάθειας από μεριάς της κινητής μονάδας, όχι μόνο του Βενιζελίου, αλλά και του Πανεπιστημιακού. Αυτό θα γίνει τώρα και με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου. Ναι, να σας δώσω λίγο. Βεβαιότατα. Στόχος μας είναι, όπως είπε ο γιατρός, όχι να είναι μεμονωμένες ενέργειες, αλλά θα υπάρχουν τεταχτά χρονικά διαστήματα τα οποία θα μας ορίσουν, έτσι ώστε να ξέρει και ο εργαζόμενος και οι εταιρείες ποιες ημέρες θα μπορεί να υπάρχει σαν πάγια δέσμευση μεταξύ του συνδέσμου και του νοσοκομείου για την αιμοδοσία. Είναι το καλύτερο. Γενικά της βιομηχανικής περιοχής υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι τους ενδιαφέρει να προσφέρουν και θα γίνει τις ώρες που ακόμα καλύτερα εξυπηρετεί και τις ίδιες τις εταιρείες. Μα είναι το καλύτερο αυτό, να υπάρχει εκείνο το τακτικό ραντεβού, όπως μας είπε και ο κύριος Διαφωνίδης, έτσι ώστε συντονισμένα να γίνεται αυτή, να δίνεται αυτή η βοήθεια, να γίνεται αυτή η προσφορά για όποιον θέλει, για όποιον να μπορεί να δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό υπάρχουν και οι γιατροί και γι' αυτό υπάρχει και η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει, να πούμε για άλλη μια φορά, κυρία Τσαντρίζου, μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι. Μέχρι και 1:30 περιμένουμε μέσα στο πρατήριο της ΕΚΟ
Έχει έρθει η κινητή μονάδα. Έχουμε τις πορτοκαλαδίτσες μας για τους αιμοδότες στην συνεχεία και μυλοπιτάκια για να τους γλυκάνουμε. Επομένως, περιμένουμε. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, να είστε πάντα γεροί και δυνατοί. Καλημέρα σε όλους σας. Καλά, καλημέρα. Την καλημέρα μας και στο γιατρό.